Οι υποδομές στο νησί της Κεφαλονιάς και τα αντιπλημμυρικά έργα απασχόλησαν μεγάλο μέρος της συζήτησης του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Νήσων. Σημείο αντιπαράθεσης αποτέλεσε το έργο κατασκευής της γέφυρας στη θέση Χειμωνικό επί της επαρχιακής οδού Αργοστολίου Φυσκάρδου. Η γέφυρα καταστράφηκε με τον Ιαννό και οι εργασίες αποκατάστασης έχουν βγει εκτός χρονοδιαγράμματος. Το συμπέρασμα ότι όλοι πρέπει να συμπαρασταθούμε στη ζημιά που έχει προκύψει με την καθυστέρηση της κατασκευής και βεβαίως να παρθούν κάποια μέτρα έτσι ώστε να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε τα προβλήματα τα οποία ήδη έχουν δημιουργηθεί και ίσως αυξηθούν με την καθυστέρηση του συγκεκριμένου έργου. Ήδη η γέφυρα είναι προς το τέλος της. Βέβαια, πήρε μια παράταση για 3 μήνες. Κάνουμε μεγάλες προσπάθειες, τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και εγώ, για την διαχείριση της όλης κατάστασης με τον εργολάβο να τελειώσει νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η πρώην Περιφερειάρχης Ρόδη Κράτσα ανέφερε και τις καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής για τη ρήψη μπαζών από το έργο στην παραλία. Το άλλο θέμα που αφορά τη γέφυρα Χειμωνικού είναι ότι υπάρχουν βίντεο, φωτογραφίες, οι κάτοικοι και οι περαστικοί ακόμη και τουρίστες μας προμήθευσαν, όπου τα μπάζα πέφτουν στην παραλία. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Καταγγελτική για άλλη μια φορά ήταν στην τοποθέτησή της για το θέμα η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης, Αλεξάνδρα Μπαλού. Νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό ότι και η σημερινή Περιφερειακή Αρχή ουσιαστικά εκφράζει μια ευχή, δεν συγκρούεται με την κυβέρνηση στη λογική των περικοπών των κονδυλίων και της χρηματοδότησης των αντιπλημμυρικών έργων. Εφησυχάζουν τον κόσμο στην περιοχή ότι θα γίνουν έργα, κάτι το οποίο δεν φαίνεται στον ορίζοντα, αφήνοντας ουσιαστικά και την Κεφαλονιά ανοχήρωτη και το λαό έρμεο των φυσικών φαινομένων και των πλημμυρών. Τα θέματα υποδομών και έργων στα Ιόνια νησιά αποτελούν βραχνά για την Περιφερειακή Αρχή, ενώ σύμφωνα με την επικεφαλής της Περιφερειακής Παράταξης Μένου με Ιόνιο Μαρία Δρύ, υπάρχουν επαρχιακοί δρόμοι που δεν έχει πέσει ούτε ένα εκατοστό άσφαλτος. Ήταν το επαρχιακό δίκτυο της Ιθάκης που είναι πολλά χρόνια τώρα, το οποίο δεν έχει συντηρηθεί, δεν υπήρχαν πόροι στο πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο για το επαρχιακό δίκτυο, όμως διευκρινίστηκε ότι υπάρχουν οι πόροι και σιγά σιγά θα γίνουν και οι θαμνοκοπές και όλα αυτά. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδρίασε στην Κεφαλονιά σε πλήρη απαρτία, ενώ πλέον όλοι οι κάτοικοι των Ιωνίων νήσων μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά διαδικτυακά τις συνεδριάσεις του σώματος.